Καλησπέρα, καλησπέρα. Τσίκ τεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο ήρθε πρόσφατα. Αυτό το κάτι όπως θα είδε τον τίτλο είναι Powerbanks. Πριν όμως, πριν όμως από αυτό θα σας δείξω κάτι το οποίο θέλω να το, να το συζητήσουμε, και, όχι να το συζητήσουμε, βασικά να σας το παρουσιάσω. Πριν από δύο χρόνια περίπου σας έκανα αυτό εδώ το unboxing αυτό εδώ το powerbank, bank, έχω κολλήσει δύο αυτοκόλλητα ok επάνω σε φάση έτσι γιατί μπορούσα. Λοιπόν, bon, αυτό μετά από δύο χρόνια είναι τη Xiaomi. Μετά από δύο χρόνια το οποίο ήταν αρκετά ανθεκτικό, αρκετά ποιοτικό. Φούσκος όπως βλέπετε εδώ έχει ραγίσει. Οι μπαταρίες φούσκωσαν οπότε διάβασα ότι έχει εμφανιστεί και σε άλλους. Για τα λεφτά του στα δύο χρόνια τα έβγαλε, αλλά το όμω που, ήταν, που ήταν το πρώτο τρία χρόνια πριν που είχα παρουσιάσει ακόμη ζει. Ενώ αυτό αν και ε, έχει φουσκώσει η μπαταρία του και περιμένουν να πεθάνει από τη στιγμή στη στιγμή. Οπότε τα Xiaomi όμορφα, ωραία, καλά είναι και εγώ τα αγαπάω και εγώ τα έχω χρησιμοποιήσει και το έχω πληρώσει με λεφτά και αυτό και άλλα δύο που πήρα για τα αδέρφια μου. Αλλά όπω βλέπετε στα δύο χρόνια η μπαταρία φουσκώνει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το, να το παρατηρήσετε πώ έχει φουσκώσει εδώ το εξώγωμα Οπότε έχετε το στο νου σα. Και αφού έδειξα αυτό, γιατί ήθελα να το πω η αλήθεια είναι, το έχω στο μου εδώ και Καιρό. Θα σας δείξω δύο power bank που ήρθαν από μία εταιρεία, VEGGER, συγκεκριμένη είχε παρουσία στο amazon και σε διάφορα άλλα κινέζικου τύπου καταστήματα online και από ό,τι καταλαβαίνω, εάν δεν έχουν ανοίξει ήδη, αυτό το καιρό θα ανοίξουν αντιπροσωπεία εδώ και στην Ελλάδα. Οπότε αυτά ήρθαν από Αθήνα, δηλαδή τον Ιούνιο από όσο είχαμε επικοινωνήσει, αν και η συνεννόηση ήταν λίγο περίεργη, γινόταν από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο, ε, Ήρθα ήρθε ο αντιπρόσωπό του για να φτιάξει την αντιπροσωπεία των συγκεκριμένων Powerbank εδώ πέρα. Οπότε θα έχει παρουσία και στον ελληνικό χώρο. Και μου έστειλαν αυτά τα δύο, μου είπαν τσεκαρέτα, δοκίμασέ τα. Έκανα μια έρευνα για τα συγκεκριμένα, αλλά η παρουσία του στον ελληνικό χώρο ήταν ανύπαρκτη. Στο εξωτερικό δεν έχουν πάρα πολλά reviews. Οπότε μπορείτε να θεωρήσετε ότι ίσω να είναι και από τα πρώτα, φαντάζομαι, στον ελληνικό χώρο. Και είναι δύο διαφορετικά. Το ένα είναι 10.000 μιλιαμπερόρια, το άλλο είναι 20.000 μιλιαμπερόρια. Έχουν ωραία χαρακτηριστικά όπω θα δούμε το καθένα από αυτά. Διάλεξε, ποιο θε να ξεκινήσει με πρώτο. Ε, το λευκό. Το λευκό. Λοιπόν, για να δούμε το λευκό. Βέγκερ, make something different. Οκ, okay, αυτό μου θυμίζει λίγο Apple, τι θυμίζει το Make Something Different, θυμίζει λίγο Nike, τι θυμίζει, είναι σαν σπότ από ναι, μεγάλη σύμπερ, εταιρεία. Ναι. Λοιπόν, έχει 10.000 μιλιαμπερόρια η μπαταρία του. Lightning, δηλαδή μπορεί να υποστηρίξει και iPhone, όπως βλέπετε έχει τα καλώδια ενσωματωμένα επάνω, που δεν χρειάζεται να κουφαλάτε καλώδια, είναι βολικό, micro USB. Τα καλώδια, όπω είπαμε, είναι χτισμένα πάνω στη μονάδα, το οποίο είναι βασικά και καλό και κακό γιατί αν κοπεί το καλώδιο πάπαλα αλλά μπορείς πάντα να βάλεις ένα άλλο καλώδιο έχουμε key chain style δηλαδή τυπικά έχει το λουράκι να το κρεμάς οπουδήποτε βέβαια στα κλειδιά σου αποκλείεται να το βάλεις όλα τα φάρμα με την καμία αλλά χρήσιμο είναι ειδικά σε τσάντε κυρίω. <laughs> δηλαδή το βάζει με ένα γάτζο πάνω στην τσάντα σου από μέσα, ρε παιδί μου, και δεν το χάνει. Δεν το ψάχνει. Και δεν στο κλέβουν κιόλα, είναι εύκολα. Και LED display screen, έχει μικρή LED οθόνη που σου δείχνει ότι λειτουργεί. 2 off, charging, δύο off standard speed, διπλάσια ταχύτητα φόρτιση τυπικά διαφημίζει, travel friendly, γι' αυτό λέγεται και power bank, γιατί όλα είναι travel friendly, αλλά αυτό είναι πολύ πιο λεπτό, mm -hmm. είναι πολύ μικρό και 18 μήνες εγγύηση, ε, Όπω και το άλλο δύο χρόνια σχεδόν, βέβαια 18 μήνες είναι λίγοι. Ναι. Βέβαια, εάν το power bank... Ναι, ναι. Βασικά, αν σκεφτεί ότι όλα τα προϊόντα τουλάχιστον έχουν ένα χρόνο σίγουρα έχουν εγγύηση, ό,τι και να πάρει. Δεύτερο χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω η νομοθεσία δίνει ότι και δεύτερο χρόνο υπάρχει νομοθεσία σε τα καταστήματα το αγνούν. Ε. Δεν Δηλαδή, αν πα να πάρει κάτι από, μεγάλη αλυσίδα, θα σου πούνε ένα χρόνο. Ενώ τυπικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύο χρόνια. Αν συμβεί οτιδήποτε και το δεχτούν, μπορεί να κάνει προσφυγή. Από όσο ξέρω, δεν είμαι σίγουρο πάντω 100%. Τέλο πάντων, αυτό εδώ είναι. Σα δείχνει και τέσσερα καλώδια έχει μέσα χτισμένα. Ένα για το, να το φορτίζει και τέσσερα για να φορτίζει για αυτό άλλε συσκευέ. Έχει διάφορα όμορφα στοιχεία, η μπαταρία 10.000 mAh, 3.7V, 37W, τις τι διαστάσεις είναι 144 χιλιοστά, δηλαδή 14.48 εκατοστά, επί 6, επί 1.85, αρκετά βολικό, 260 γραμμάρια, δεν είναι βαρύ, ελαφρύ είναι σχετικά, βέβαια, Ευα... ναι, είναι ελαφρύ γιατί έχω τα 20.000 mAh στο χέρι μου, και το θέμα μας είναι ότι είναι... λέει, ναι, ναι fast charge αλλά είναι και όλες του ηθήρες 5V 2A 2A είναι το στοιχειώδες πλέον που φορτίζει, δεν μπορείς να κάνεις fast charge με 2A θες από 2,5 πλάς, νομίζω είναι στα 3, 3 ακόμα κάτι Τέλος λοιπόν, πάντων, πάμε να το δούμε Να μεταξύ σε μένα ήρθαν ανοιχτά, που σημαίνει κάποιο τα άνοιξε για να τα τσεκάρει Εγώ δεν τα έχω πειράξει, οπότε για να δούμε τον... Σαν να ανοίξει κουτί με σοκολατάκια είναι πάντως και αυτό εδώ είναι. Δεν έχει μάνιο, αλλά δεν έχει τίποτα μέσα. Έρχεται out of the box, σου λέει πάρ' το, δούλεψέ το. Λέει, έχει ωραία σαγρέ επιφάνεια, ένα άγλυφι επάνω. Mm, Μάτι είναι, είναι όμορφο, είναι ελαφρύ. Mm. Είναι, είναι, πολύ ελαφρύ. Μάτι ψηπιό θα το κληρονομήσει αυτό. Εγώ. Εσύ, προφανώ. Mm. Λοιπόν. Οπότε... Και θα το δοκιμάσουμε και στο Όντω, θα το κάνουμε στην πράξη. Το βίντεο θα βγει μετά από ένα ταξίδι που θα κάνουμε. Γιατί χρησιμοποιώ Powerbank για να τροφοδοτώ το GPS, για να τροφοδοτούμε τα κινητά μα. Οπότε θα το δούμε και στην πράξη. Δηλαδή θα έχει και δεύτερη συνέχεια το βίντεο. Δεύτερο μέρο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ελαφρύ θα πω εγώ. Και α ξεκινήσουμε να δούμε τα καλώδια. Α ξεκινήσω από τα πίσω καλώδια, βλέπετε. Έχουμε ένα type C. Δε το. Κατευθείαν ούτε καλώδια πρέπει να κουβαλά mm -hmm. ούτε τίποτα. Mm -hmm. Έχει για να το φορτίζει. Το λάπτοπ δεν μπορεί το πάντας, να το τροφοδοτήσει πάντω, να ξέρει είναι μικρό. Αλλά όχι okay, για κινητά είναι ότι πρέπει και για τάμπλετ. Και για λοιπέ συσκευέ. Α πούμε, εγώ φόρτιζα πάρα πολύ με τα Powerbank τα χειριστήρια από το PlayStation. με πάρα πολύ. Ε, και Lightning αν χρειαστεί κάποιο iPhone, οτιδήποτε. Okay. Αυτό είναι ωραίο το ότι υπάρχει πάνω. Βέβαια, είναι λίγο περίεργη η τέτοια του. Γενικά δεν ήμουν πάντα φαν των καλωδίων των ενσωματωμένων. Είναι πρακτικό γιατί δεν θα ψάχνει ποτέ καλώδιο. Ε, αν θε κάτι μακρύτερο, πρέπει να βάλει δικό σου καλώδιο. Δηλαδή πρέπει να το κολλητά. Δεν μπορεί να το αφήσει το powerbank και να είσαι στο κρεβάτι. Πρέπει να το τραβά δίπλα. Είναι για να κάνει δουλειά σου τυπικά. Ε, βέβαια, αν χαλάσει, υπάρχει ακόμη και micro USB εδώ πάνω. Γενικά έχει όλε τι κλασικέ θύρε. Βέβαια το ότι. Να προσθέσω. Είναι πολύ όμορφο στοιχείο. δεν το εδώ. Αυτό το λουράκι που έχει εδώ πέρα, δείτε το και εσείς, είναι το micro USB του, δηλαδή το τραβάς και φορτίζει από εδώ που σημαίνει ότι εφόσον είναι λουράκι και το λέω από πείρα γιατί πάνω στα κλειδιά μου έχω λουράκι το οποίο βγαίνει και γίνεται καλό διαφόρτισης ε, από την καταπώνηση μετά από ένα διάστημα αυτό δεν θα λειτουργεί δηλαδή αυτό είναι το αρνητικό του για μένα, είναι πολύ ωραίο αυτό θα το ήθελα να μην είναι καλό διαφόρτισης, είναι πρακτικό αλλά θα είναι πρακτικό για λίγο καιρό Δηλαδή τώρα αυτό άμα το κρεμάσει καταπονείται και δεν είναι και super. Ναι, μεν είναι πολύ καλή ποιότητα, αλλά θα καταπονηθεί. Ούτε ή άλλω δεν φροντίζει, όπω σου ξέρω τουλάχιστον σίγουρα με αυτό, οπότε δεν μα πειράζει και τόσο. Ε, και έχουμε πάνω μία USB που μπορεί από εδώ πέρα να φορτίσει οποιαδήποτε άλλη συσκευή σου τη βάζει το καλώδιο και φορτίζει. Και έχουμε και μία Type C που μπορεί να το φορτίσει, δηλαδή με το φορτιστή από το λάπτο ή από το κινητό σου μπορεί να το φορτίσει, όπω και από εδώ αυτό που αυτό. το κρεμάς, Ναι. Ε, μπορεί να περάσει και κάτι άλλο. Μπρελό, Ναι, εννοείται. Αν περάσει κάτι άλλο, μου πει ότι το βγάζει αυτό και το ναι. Βάζεις, ε, στη θέση του κανονικά. Τι είναι κανονικά. Αυτό θα βγει έτσι, να το μέχρι εδώ κάνει. Οκ. Okay. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Έχει κάποια άλλη θέση αυτό. Όχι. Όπω τα υπόλοιπα. Όχι, όχι, έτσι πάει. Α, έτσι. Ναι, 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 δεν είναι το λουρί του. Α, οκ. Okay. Είναι λίγο μη πρακτικό. Ωραίο Πώς είναι. Έτσι, οπότε δεν μπορεί να βάλει κάποιο δικό σου. Πόρι να το κρεμάσει. Αλλά. Όχι, 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 είναι... Να έβγαζε ενώ αυτό, α πούμε, ή να είχε μια θέση όπω τα υπόλοιπα. Να βάλει κορδόνι ή κάτι άλλο. Να βάλει κάποιο κορδόνι. Όχι, όχι. Δυστυχώ όχι. Έχει ένα κουμπί από το πλάι. Το οποίο δίνει mm -hmm. Το τι έχουμε. 75% μπαταρία. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι στην άκρη. Το έχουμε. Ένα μήνα πλάσ. Που σημαίνει εδώ και ένα μήνα η μπαταρία του δεν έχει πέσει τρελά καλό χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπετε την έδειξη ενώ μεταξύ ένα βοσβήν γιατί κάνει η οθόνη, συγχρονίζεται η κάμερα με την οθονίτσα αυτή εδώ. Ε, στατικό είναι, μην βλέπετε ότι είναι ένα είναι στατικό, απλά οι συχνότητε έχουν συντονιστεί και έχει ένα χαρτάκι από το πάνω, αυτό θα σας αφήσω να το βγάλεις εσύ, πέ, δες το τεστό. αυτό θα σας αφήσω να το βγάλεις εσύ για να χαρίσει περισσότερο στο κομμάτι του ASMR και όχι μόνο. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, με το που το συνδέσει, δίνει ρεύμα όμορφα καλά. Απλό. Με γεια σου. Thank you. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο βαρύ προελικό. Σε αυτό που θα πάρω εγώ. Σε αυτό που θα κρατήσω εγώ. Έχουμε το 4 charge up, 4 επί 4 συσκευέ. Νομίζω τι λέει τώρα εδώ πέρα. 4 ταχύτητα δύσκολα. Αλλά 4, 4 συσκευέ, ναι. Είναι 3. Point Zero Qualcomm Quick Charge, έχει Quick Charge, έχουμε USB απλή, Micro USB, Input, πες μου τώρα, α, μπορείς να το φορτίσεις, φαντάζομαι και αυτό που έχεις εσύ, και με Micro USB, το οποίο είναι και αυτό βολικό, δεν είναι κακό, αλλά αυτό σίγουρα φορτίζει και με Micro USB και με Type-C Input και Output. Αυτό δεν έχει τόση ευελιξία σε τόσο καλώδια όσο το άλλο, αλλά έχει πιο πολύ ευελιξία στη φόρτιση. Γιατί το δικό σου φορτίζει με τα υψέ, γρήγορο. Αυτό φορτίζει αν χρειαστεί και όχι μόνο με τα υψέ, φορτίζει και με απλό καλώδιο από του παλιού φορτιστέ με micro USB. Okay. 20.000 mah λιθίου μπαταρία, πολυμερέ, λίθιο πολυμερέ. 18 μήνε εγγύηση και αυτό. Τώρα εν μεταξύ μου αρέσει στο πλάι τώρα το δείχνω εδώ, δεν φαίνεται από σένα. Air, tablet, smartphone, MP3 και PSP. Το PSP έχει καταργηθεί εδώ και 12 χρόνια. Αλλά α πούμε ότι μπορείτε να φορτίσετε τι κονσόλε σα. Εγώ αυτό έκανα πάντα σε ταξίδια πουδήποτε Έπρεπε να τι κονσόλε μου, είτε είναι το Game Boy Advance, είτε ήταν το PSP, είτε ήταν το PSV και τα φόρτιζα από εδώ. Αν και πιο πολύ τα χειριστήρια από το PlayStation είναι που φόρτιζα, ξαναλέω, κινητά, tablet. Ε, Οκ, είναι κάτι τρελό αλλά ας δούμε λίγο τι έχει, 20.000 mAh capacity. Έχουμε... Type-C είναι το input του στα 2A. Οκ, okay, 2A τραβάει από την πρίζα. Το output όμως είναι 3A στα 5m6V. Στα 6-9V πάει 2 και στα 9-12V πάει στα 1.5A, πέφτει. Αρκετά καλό θα έλεγα. Το κλασικό στάνταρ είναι. Μετά έχουμε το output 1 και 2 δίνει στα 3 αμπέρ, κλασικά. Ναι, ναι, okay. 3, 2 και 1,5 για να τι φορτίζει. Πολύ βολικό. Οι διαστάσει του δεν είναι μεγάλο και αυτό σε διαστάσει. Αυτό είναι όμω λίγο πιο παχύ από το προηγούμενο και είναι πολύ πιο βαρύ. 412 γραμμάρια είναι σχεδόν, σχεδόν το διπλάσιο. Βασικά, όχι σχεδόν. Είναι τα 2 τρίτα του. Μάλλον, πώ να το θέσω πιο καλά. Είναι το προηγούμενο, είναι το μισό, είναι τρία δεύτερα του προηγούμενου. Λοιπόν, οκ. Okay. Έχει features όπω Orange USB Fast Charge Output Interface. Οκ. Okay. Απλά σου λέει, εμεί δεν το βάφουμε μπλε. Το έχουμε πορτοκαλί, οπότε η μέσα του USB του είναι πορτοκαλί βαμμένο. Εντάξει. Smart LED Indicator, που λέει η μπαταρία σε τι στάδιο είναι. Καλό. lithium πολυμερών λιθίου μπαταρία. Okay. Μπαταρία πολυμερών λιθίου. Ναι. Ε, το chip είναι Smart Voltage in the Identifies the Automatically Detected Voltage. Καταλαβαίνει πόσο ρεύμα παίρνει, οπότε μπορεί και διαχειρίζεται ανάλογα την μπαταρία που θα φορτίσει. Καλό αυτό. Ε, έχει IC Battery Protection για αν έχει υπερφόρτιση. Καλό και αυτό. Και αλουμινένιο aluminum, aluminum body. Το προηγούμενο το ήταν πλαστικό, δεν είναι. Αλλά έχει ωραία αίσθηση στο χέρι. Πώ φαίνεται το προηγούμενο. Ωραίο είναι. Λασικό, αλλά... Ωραίο στο χέρι. Λασικό, δεν είναι. Βαρύ, έχει. αλλά έχει ωραία Με ένα ναι. να άρεσε η του. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι μεταλλικό. Οκ. Okay. Σενζένεκ. Έχει πολλέ λεπτομέρειε, πολλέ πληροφορίε. Οκ. Okay. Καλά. Και είναι συμβατό με τα πάντα. Οκ. Okay. Για να το δούμε. Αυτό ανοίγει όμορφα. δες το. Μαγνητικά. Εντάξει. Είναι πολύ καλύτερη. Εντάξει. Είναι ωραίο. Τώρα θα μου πει ωραία συσκευασία. Για αυτό που είναι, είναι ωραία συσκευασία. Εμεί θα το ανοίξουμε από το πλάι και αυτό ήρθε πειραγμένο. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι εφόσον ξέρω ότι το φέρανα από την αντιπροσωπεία από εδώ, αν υπάρχει ήδη φτιαγμένη αντιπροσωπεία, εγώ θα το τα χειριστό λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Αλλά έχει πολύ καλό πακέτο, τουλάχιστον εξωτερικά. Εσωτερικά είναι στο ίδιο mood με το προηγούμενο. Οπ, και αυτό εδώ έχει manual. Το προηγούμενο μάλλον κάπου χάθηκε. <laughs> δεν είχε manual το δικό σου, αλλά δεν έχει τίποτα τρελό. Φανταστεί είναι το Warranty Card. Και αυτά που διαβάσαμε έξω, πόσο τα 100 έχει η μπαταρία. Δηλαδή, αν σου λέει 20 είναι στο 20%, αν σου λέει 50 είναι 50%. Οκ. Okay. <σίλω> ήθελε πολύ κόπο να το σκεφτεί κάποιο αυτό. Κάτι, αυτό, μόνο, αυτό έχει. μόνο, ναι. Και έχει ένα καλώδιο με ένα ξέμπροκο που εσένα δεν χρειάζεται. Εμένα να το φορτίζει και σου λέει: Γιατί να σου βάλουμε ένα type C, τι είμαστε, τίποτα, large TP. Σου βάλω ένα απλό USB type, ένα USB, micro USB βασικά. Βέγγερ, έχει τα χαρακτηριστικά. Θα προτιμούσε ένα type C, η αλήθεια είναι. Μ αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι τιμέ παίζουν. σω όταν κάνω edit το βίντεο να σα βάλω το, την τιμή. Είναι πιο λεπτό από το προηγούμενο. Μπορώ να έχω λίγο το προηγούμενο γιατί δεν φτάνω. Να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, το βλέπετε. Λίγο τα μεγέθη. Αυτό είναι πιο παχύ. Είναι σαν κινητό. Είναι σαν τα παλιά κινητά. σαν 3310. Είναι λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, είναι πιο παχύ. Όχι, το μέγεθο είναι ακριβώ το ίδιο. Σχεδόν το ίδιο. Μάλλον αυτό είναι ελάχιστα λίγο πιο μεγάλο. Οκ. Okay. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου φαίνεται πιο βολικό. Θα σου το δώσω να το δεις και εσύ, αλλά είναι πολύ πιο βολικό. Ορίστε. Το προηγούμενο είναι πιο ωραίο στο χέρι. Αυτό είναι πιο πλαστικό. το μεταξύ λέει αλουμίνιο. Και παίζει τον αλουμίνιο. Αν και πλαστικίζει πάρα πολύ στο χέρι. Οκ. Okay. Και δεν δούμε τι έχει πάνω, τι θύρες. Έχει τη συνδεσιμότητα. USB Κλασικές usb που μπορείς να βάλεις οτιδήποτε θέλεις και type-c ε, για να το ανοίξουμε στο πλάι να βγάλουμε τις ζελατίνες αυτό είναι το ωραίο κομμάτι <laughs> και τώρα πέφτουμε για ύπνο, ναι <laughs> αυτό ήτανε πλαστικό, το μαύρο είναι πλαστικό το καταλαβαίνω το ίδιο κουμπί με το προηγούμενο είναι, οκ okay. ε, το πάνω πέζανε όντως αλουμίνιο, έχει carbon carbon επένδυση, σαν να μοιάζει με carbon τα τυπικά. Βάλουμε και αυτό. Οπότε έχουμε δύο απλέ θύρε όπω όλα και μία type C. Εντάξει. Και για να το δούμε τι μπαταρία έχει αυτό μέσα. Α, έχει στο πλάι. Οκ. Okay. Άρα δεν ήταν τόσο τέτοιο. Απλά δεν φαινόταν. Μάλιστα. Οπότε ναι. Μπορεί να το φορτίσει και από εδώ λοιπόν και από εδώ. Αλλά ξαναλέω ότι θα χρειαζόταν type type-c, Anyway. Από μία μήνυ έρευνα που είναι ότι κάπου στα 20 ευρώ βγαίνει το καθένα. Και τα δύο. Το καθένα. Ναι, και το 21 και το 20 το άλλο. Φθηνά ναι. είναι, αν σκεφτείς ότι 29... Αν και δεν βρίσκω ακριβώς τα ίδια μοντέλα. Ναι. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχουν και... Ελλάδα και... ή... Ε, Άμα... Άρα έβγαλε την αντιπροσωπεία, κυκλοφόρησε την αντιπροσωπεία την ελληνική, φαντάζομαι, οπότε το θα το, θα το βρείτε. Σάιτ. Σε ποιο, όχι. Όχι, okay, Κάνουμε και διαφήμιση που θα τα βρείτε αν και δεν χρειαζόταν, αλλά είναι ok ε, Οπότε για να τα φέρνει ή τα προμηθεύεται από το εξωτερικό ή τα προμηθεύεται απευθείας από την αντιπροσωπή αν υπάρχει ε, Αυτό ήταν, για να το ανοίξω Αυτό είναι 100%, 100%. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν το εσύ, είναι πολύ αμύδρο φαίνεται mm -hmm. Είναι πολύ πιο αμύδρο από το άλλο Δηλαδή το άλλο, μου δίνεις πάλι λίγο μπρος πίσω αλλά για να δείτε τη διαφορά στι οθόνε. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά στο πώ φαίνεται. Α, ναι. ναι, αυτό είναι πιο φωτεινό το μυαλό. Μάλλον μη... φαίνεται, αλλά ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν με χαλάει. Εντάξει, βέβαια ε, στο σκοτάδι είναι κάτι. Σε σκοτάδι είναι. Εντάξει, τα τι θα τα βλέπει. Όχι, φαίνεται, πάλι φαίνεται. Απλά είναι πιο ναι. έντονο ναι. το πρώτο. Εντάξει, Αλλά αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι ήρθαν μαζί και αυτό είναι ακόμα στο 100%. -100. Το οποίο είναι εντυπωσιακό από μόνο του. Βαρύ ναι. δεις, βάρος. Ναι. <laughs> είναι. Πιά το να δει βάρο. Είναι γκμουτζ, είναι στα πάλια τα κινητά. Βέβαια, ε, ε, ε... ποιο θα διάλεγε από τα δύο. Ε, το πρώτο. Το λεπτό. Εντάξει. Εγώ θα διάλεγα αυτό, όχι τόσο γιατί. Δεν είναι... Που είναι βαρύ. Ναι, είναι βαρύ, αλλά εγώ θα το διάλεγα περισσότερο αυτό γιατί μου δίνει 20.000 μιλιευρώρια. Συνήθω φορτίζω και το τάμπλετ και αυτά. Αλλά α πούμε, αν το πάρω. Μα αυτό είναι πιο ελαφρύ, που είναι 20.000 μιλιαμπερόρια σε σχέση με αυτό. Βέβαια, αυτό έχει αλουμίνιο. Για δοκίμασε ποιο από τα δύο σου φαίνεται καλύτερο στο χέρι. Το άσπρο. Το ξέρουμε. Ναι. Οκ. Okay. Όντω, το ξέρουμε είναι πιο βολικό στο χέρι. Αν και έχει καταργηθεί νομίζω αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε βγει καινούργια. Τέλο πάντων, ναι, είναι βαρύ. Το οποίο βέβαια δεν θα πω ότι είναι αρνητικό, ίσω να είναι και πολύ θετικό, τουλάχιστον από θέμα μπαταριών. Οπότε διαλέξτε τι σα βολεύει. Η αλήθεια είναι ότι η καθημερινή χρήση θα πηγαίνει σε αυτό. Πολύ βολικό. Και εσύ μπορεί να το βάλει στην τσάντα σου, δεν θα έχει βάρο. Σαν ένα πρωτοφόλι είναι τυπικά. Ναι, ναι. Ένα πρωτοφόλι γεμάτο 100 ευρώ. Όχι εντάξει. <laughs> Καλά θα ήταν, αλλά <laughs> ναι, αυτό είναι πιο βαρύ. Αυτό είναι για ταξίδια. Αυτό δεν μπορεί να κυκλοφορεί κάθε μέρα στην τσέπη. Όσο βολικό και να είναι. Και στην τσάντα τη βαρύνει πάρα πολύ. Είναι σαν ένα τούβλο εξτρά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πιο καλό για day, για delius. <laughs> ναι, για κοινικά. ένα απλό χρήστη, α πούμε, είναι okay. Ναι. Καλά, δεν είναι και τόσο σοβαρή, απλά είναι πιο βαρύ από το άλλο. Ναι, έχει κόμπακτο, είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Είναι πολύ μικρό το βολικό, αλλά είναι βαρύ. Ναι. Οπότε ναι, εντάξει, και τα δύο όμορφα είναι το καθένα διαφορετική λειτουργία του. Αυτά, check it now, Κώστας, Ελένη, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο εμείς. Να είστε καλά. Γεια σας.